Γεια σας, Νίκος από Non Gamers Mazda εδώ πέρα και σήμερα θα δούμε το Defiance, ένα third person FPS shooter από την Trine Worlds. Το Defiance είναι μοναδικό στο είδος του, γιατί θα σας πω το λόγο. Το 2003 που έκανε release το παιχνίδι, βγάλαν και σειρά Defiance, TV Show λέγεται, για ποιον ενδιαφέρεται. Και κάθε φορά που βγαίνει νέα season, νέα season στο TV series, βγαίνει και στο παιχνίδι. Τώρα ας πούμε είναι season 2. Είναι MMO, είναι MMO κόσμος κανονικά, εδώ στο map. Κινείσαι πας όπου θέλεις, γίνονται κάποια events όπως εδώ πέρα τώρα. Μπορείς να συναντήσεις άλλα άτομα, αλλά μπορείς να κάνεις και τα... και main quest. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα που θα κάνω εγώ τώρα είναι mission season 2, οπότε, όπως βλέπετε, episode 1. Έχει time trial τέτοιες αποστολές. Έχει κάποιες δεύτερες αποστολές, δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή γιατί έχω πάρει αποστολή. Θα σας δείξω μετά. Είναι οι main missions και οι side quests. Πάμε να δούμε λίγο αυτή την αποστολή. Με έβγαλε εδώ κοντά γιατί ξεκίνησα να κάνω βίντεο. Ξεκίνησα πολύ μακριά από εδώ. Βλέπω και ένα άτομο μπροστά. Αλλά τι έγινε, έφαγα disconnect, κλείσαν το παιχνίδι. Ήταν για να κάνει mainstream, πώς λέγεται. Λοιπόν, πάμε να βοηθήσουμε τον τύπα. Δεν πεθαίνει. Οπ. Sorry για αυτό. Δεν βάλαμε ακουστικά. Ακουστικά. Καλός στόχος. Λοιπόν, πρέπει να σπάσουμε κάτι φωλιές. Πού πας, ρε? Κάτι πρέπει να κάνω. Wow. Ωραία μου σκουλά έχει. Οπο. Μισή ασπίδα με τη μία, φίλε. Στα διάλογο τώρα. Και τι να κάνω, αποστολή με sniper βασικά. Γιατί έχω φτιάξει survivalist. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρε αγνώστη. Τι να κάνουμε, να τα φάμε. Fail. Τι είναι αυτά, ρε. Μάλλον defense πρέπει να κάνουμε. Κύριε φίλε, γιατί
ψόφισα. Καλά. Διάσωση. Τσάμπα στα σβάβια τι παίζω. Σε όλες τις αποστολές παίζω με το κοντινό. Εμά. Παίζουν ότι εγώ πρέπει να τους φάω τώρα. Και ασπίδα. Οκ. Πέντε κάπα damage. Headshot. Σίγουρα την κάνουμε παρέα. Κάτι τέτοιες αποστολές μόνος είναι σκληρές. Δρόμο βρωμιάρη. Defeat the dark man of us. Πόσο μηδένουμε πάνω, φίλε. Θα γούσταρα πολύ να ανέβω πάνω. Wow, 12 κάπα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Τρία μωρέ. Τώρα δεν ξέρω αν σειρά γίνονται αυτά. Εμφανίζονται έτσι εξωγήινοι και... Πάρουμε κανένα όπλο. Αυτό είναι το αντίστοιχο mount. Δεν μιλάω γιατί θέλω να ακούσω εδώ τώρα τι γίνεται, έτσι. Και να αφήσω και εσάς να μπείτε στο story. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό είναι ένα open world παιχνίδι, MMO FPS, third person, οπότε δεν είναι FPS, first person. Είναι third person shooter. Λοιπόν,
Και όπως εδώ βλέπουμε στο μήνυμα παραχάθηκε, δεν μπορούσα να σας δείξω πάλι στην αποστολή. Μπορεί να κάνουν spawn ένα σκάφος και να γίνει event εκεί και να αρχίσουν να βγαίνουν aliens και να τους... Ναι, εδώ είναι ένας άλλος νομίζω. Και να πρέπει να τους σκοτώσουμε. Αν θες τα κάνεις αυτά έτσι, εγώ συνήθως κάνω ignore. Μια φορά με το... με το μηχανάκι εδώ πέρα έπεσα πάνω σε ένα alien και με σκότωσε με τη μία, ήταν τεράστιο. Γιατί αν πέσεις πάνω σε πράγματα ή άτομα χάνει ζωή το... Να σας δείξω και το νήτρο. Το μηχανάκι. Μηχανάκι. They see me rolling. They fading. Δεν έχω καταλάβει που πάω. Runners. Το έκανα και... πήρε και παραπάνω ζωή γιατί το τρέχω πολύ. Oh. Εντάξει, γραφικά. Sorry. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Πάμε στην επέναντι τώρα. Άσε μας ρε φίλε, τον πετυχαίνω στο σερβέρκο και καλά. Hey there. Σπίτι σας. There you are. Ρε φίλε κουνιέται, άντε. Ιησούς. Όχι ρε φίλε, κοίτα τι μου έβαλες στην αποστολή τώρα. Αυτό πράγμα δεν πέφτει. Και αν με δει, τι γάμισα. Δεν πεθαίνει ένα hit για κανένα λόγο. Είδε. Το μπάσταρ εδώ. Δεν χάνει ζωή, μην τίποτα. Μινι γκάνερ. Θέλει κεφάλια. Δεν ξέρω τι με καταλάβανε άλλοι. Πάμε να δούμε τώρα. Πού είναι εκείνος εκεί πέρα τώρα. Νάτος. Νάτος και άλλος. Μα εντάξει τώρα. Αυτή τώρα είναι κάτι σαν humans and deads. Δεν είναι ακριβώς aliens, έχουν μετατραπεί. Σπίτι σου. Κι άλλος τέτοιος. Δύο τέτοιοι. Ναι. This is the place and it looks like dark matter just arrived. Let's wipe them out. Ναι. Έρχεται κιόλας. Α, δεν έχει machine gun.
Αυτό ήταν λάθος. Δύο. Έλα ρε φίλε τώρα. Okay, I'm out. Ελλάδα. Γκλίτσα ρε. Μίσου και φωτιά, μου κόψει το αίμα. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Εύκολο αυτό. Next. Εδώ και εδώ. Και εννοείται θα πάω με το, με το εργαλείο. Μπεδελικόνο. Ξέρετε γιατί κατέβηκα, τι είδα στο μήνυμα. Μπορούσα να τις αποφύγω νομίζω. Ανάπηρος πολέμου. Σπίτι σου. Φυσικά δεν είναι στην αποστολή. Χάνω χρόνο. Δικό μου λάθος. Λοιπόν, το ίδιο θέλει download. Είδανε ρε φίλε τώρα. Don't move, don't move. Δεν ξέρω ποιος άλλος ήρθε αλλά δεν ευχαριστώ. Πού ζει κόλλησε τον τοίχο.
Να σου πω πιο μακριά με πετυχαίνετε. Shield is down. Τι κάνουνε ρε μαλάκα, τι aimbot είναι αυτά. Κάποιος γνώστης με βοηθάει, μπράβο ρε. Σαμποτέρ είναι. Άρε γνώστη. Χωρίς εσένα. Να το συνεπέχτησε εδώ. Έσχεται τη χειρά σου. Λογικά αυτός ήρθε από αυτή την αποστολή, οπότε θα σολάρω εδώ πέρα. Με ενδιαφέρει τώρα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Νομίζω εδώ θα τελειώσει η αποστολή με το πάρω. Δεν θα έχει επόμενο part. Ο κόσμος γενικά έχει πολλές λεπτομέρειες. Είναι ωραία φτιαγμένος. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την πόλη. Νομίζω είναι Νέα Υόρκη με Καλιφόρνια. Και είναι το αντίθετο. Δηλαδή στο παιχνίδι τα γεγονότα είναι στη Νέα Υόρκη και στη σειρά στην Καλιφόρνια. Ενώ και καλά υποτίθεται ότι πάνε μαζί. Κάπως. Ή γυρίζονται, δεν το θυμάμαι καλά. Γυρίζονται στην Καλιφόρνια, το παιχνίδι είναι στη Νέα Υόρκη. Και η σειρά λένε ότι είναι στη Νέα Υόρκη. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Έπνα ο φίλος μας. Στήθηκε δε φεύγω. Target neutralized. Α, οι enforcers και αυτοί είναι αντίπαλοι φίλε. Καλό αυτό. Κάτω. Λοιπόν, με συμφέρει να σκοτώσω αυτούς και όχι τα ζόμπια, γιατί είναι πιο δύσκολο. Οπότε ακίνητο ελέφαντα στα 2 μέτρα δεν πετυχαίνει. Θέλω και σνάιπερ. Ο άχρηστος. Όπω ο δικός μου. Βασικά έχω ένα όπλο που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και μου ήρθε τώρα. Πουντο. Έλα για βοντίκι. Αυτό. Όχι. Είναι καλή ιδέα. Ποιος? Hey. Δεν ένιωσε τον μπαζούκα, ναι. Ναι. Αληθοφωνές. Πώς δουλεύεις.
9 στον damage ρε. Όλο το πλάκι μας πίσω γιατί. Έλα ρε φίλε. Τα 1300 ήταν δικά μου. Μπράβο ρε. Καλά, εγώ δεν κινδυνεύω με αυτή την ιδέα. Πήγα και έβαλα. Αυτό είχα. Εντάξει, με συμφέρει να πηγαίνω με αυτό αντί για το sniper. Τώρα που το παρατηρώ. Ποιο πλάρι είναι αυτή? Την είχα πάρει σε ένα άλλο τέτοιο mission. Έτσι, episode. Και πέσει από έναν εχθρό. Πριν στα 200 μέτρα με φυτεύανε. Τώρα είμαι μέσα στη μάπα τους. Και δεν χάνω. Περίπου. Πώς ανεβαίνω πάνω με νοιάζει εμένα. Πρέπει να ανέβω. Πώς ρε φίλε πάμε πάνω, πώς? Πώς καλώς ήταν. Α, το βρήκα. Δεν πας πάνω, το έχει εδώ. Λύθιε. Μη σε τέλειωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, θα αφήσω εγώ τον παίχτη μου εδώ για την επόμενη φορά που θα μπω στο παιχνίδι. Γιατί εννοείται θα το συνεχίσω. Σας το συνιστώ. Τώρα όσοι θέλουν να παίξουν Destiny και δεν μπορούν, μπορούν να δοκιμάσουν αυτό το παιχνίδι σαν υποκατάστατο, μόνο που είναι third person. Destiny δεν θυμάμαι βασικά, θα πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Όχι, έχω δει βίντεο, είναι first. Τώρα εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, είναι καλό παιχνίδι. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν μπαίνω και μέσα στο story. Λοιπόν, αυτό ήταν το Defiant Strain World. Μπορεί να κάνω δεύτερο βίντεο, θα δούμε. Εσείς να θυμάστε, δεν μου αρέσει αυτό. Εσείς να θυμάστε, like στο Facebook, follow στο Twitter, subscribe στο YouTube. Subscribe στο YouTube, share τα βίντεο. Και ευχαριστούμε που είδαμε το βίντεο, τώρα με κυνηγάνε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με νέο το 5 και νέο Defiance, θα δούμε και άλλα παιχνίδια. Μπαστάρδια ρε φίλε. Τώρα ως καλός ήθελα να αφήσει τον παίχτη μου εκεί. Άιντε. Κολόζο. Κι άλλος ρε μαλάκα, κι άλλος.
Εδώ δεν μπορείς να βγεις. Λοιπόν, σκοτώνω αυτόν και το κλείνω. Δουλεύεις έτσι. Θα σου γαμίσω. Ή εγώ ή αυτός. Κρίσιμο σημείο. Δεν έχει μείνει με πολύ ζωή, ήταν λογικό. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Εγώ θα αφήσω το παιχτάκι μου εδώ πέρα για να κάνω το επόμενο main mission. Δεν θα είναι episode αυτό νομίζω, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία, τα κάνω και τα δύο. Μόνο τους γύρω γύρω όπως το λες δεν κάνω. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.